Γεια, Ευτύχης εδώ! Σήμερα, Happy Traveler, στα Χανιά! Γεια, Ευτύχης εδώ, άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πάμε αεροπλάνο στα Χανιά. Πολύ μπροστά περίπτερο ρολογάκι. Διακόσμηση βαρκούλα. Και κλεισάκι. Η Δημοτική Αγορά των Χανίων, σημείο αναφοράς με τη δική του ιστορία, βρίσκεται εδώ από το 1913. Εκτός από ότι μπαίνεις μέσα και μπορείς να βρεις κάθε λογής παραδοσιακό κριτικό προϊόν ή τουριστικά είδη, μπαίνεις μέσα και για τη βόλτα. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος και αξίζει να περάσεις από μέσα. Μικρές κριτικές ελιές και τεράστια κριτική γραβιέρα. Αυτή ήταν η Δημοτική Αγορά των Χανίων. Συνεχίζουμε. Μπορεί ιδιαίτερα διάσημη να είναι η μπουγάτσα της Θεσσαλονίκης, αλλά πρέπει οπωσδήποτε στα Χανιά να δοκιμάσεις την τοπική μπουγάτσα που είναι διαφορετική και πολύ πολύ ιδιαίτερη αλλά και νόστιμη. Γίνεται με μυζίδρα, με κριτικό τυρί. Τέλεια! Και από πάνω βάζουν κρυσταλλική ζάχαρη, όχι άχνη, κρυσταλλική. Η γέμιση είναι μόνο τυρί, δεν έχει κρέμα, αυγά, τέτοια πράγματα. Είναι μόνο τυρί, μυζίδρα, κριτική. Πω, αυτό είναι τσορέα. Γεια σου Γιάννη. Καλώς στην Ευτύχη. Καλώς όρισες. Τι κάνεις? Καλά, τέλεια. Πώς πάει? Πάρα πολύ ωραία. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα έχετε τεράστια ποικιλία, έτσι. Τι λες να δοκιμάσω? Έχουμε πάρα πολλά παρασκευάσματα. Είναι όλα πολύ προσεγμένα. Ό,τι και να πάρεις, φαντάζομαι θα σε ενθουσιάσει. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Αν είσαι από τα Χανιά, ψωνίζεις, πας σπίτι, μαγειρεύεις, τρως, κανένα πρόβλημα. Αν είσαι ταξιδιώτης όμως, πάλι κανένα πρόβλημα. Η λύση λοιπόν είναι εδώ, σε ένα πανέμορφο μοντέρνο χώρο κοντά στο παλιό λιμάνι. Μπορείς να φας μαγειρεμένα τα κρεατικά του κυρίου Γιάννη. Βλέπετε, εδώ το μαγαζί το τρέχει η κόρη του Ιωάννα και φυσικά ψωνίζει κρέατα από τον μπαμπά. Εδώ θα φας φανταστικά μπέργκερ. Το ένα είναι με μπέγγελ, ψωμάκι μπέγγελ έτσι ιδιαίτερο. Και αυτό είναι το κλασικό τους μοσχαρίσιο μπέργκερ με καραμελωμένα κρεμμύδια. Το υπέρτατο όμως πιάτο εδώ πέρα είναι η σταυλίσια μπριζόλα, σιτεμένη για 29 μέρες και σερβίρεται σκέτη με τίποτα. Εσύ βάζεις χοντρό αλάτι μαλαϊών και φεσκοτριμένο πιπέρι. Α, να σας πω ότι αυτή εδώ δεν θα τη βρείτε στο κρυοπωλείο. Την κρατάει αποκλειστικότητα μόνο εδώ για το μαγαζί. Άρα περάστε από εδώ να το ετοιμάσετε. Λοιπόν, τρώμε. Μην φύγουμε χωρίς να χτυπήσουμε και ένα γλυκάκι. Αυτό εδώ είναι παγωτό χαρούπι. Το λένε χαρουπολάτα. Είναι αρκετά διαδεδομένο στην Κρήτη. Μπορώ να πω πως ήταν ένα γεμάτο γεύμα. Και γεμάτο γεύση και με ιδιαίτερη ποσότητα. Τέλεια. Πήραμε ενέργεια και συνεχίζουμε. Θα μας ξαναγγείλεις στα Χανιά, φίλε! Από εκεί είναι το καλό μέρος! Έλα, πάμε, πάμε! Το παλιό λιμάνι των Χανίων θεωρείται ένα από τα πιο γραφικά σημεία ολόκληρης της Κρήτης και ένας από τους λόγους που τα Χανιά θεωρείται από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Αν περπατήσεις μέχρι την άκρη του λιμανιού, μπορείς να έρθεις σε αυτή την λεπτή λωρίδα και να περπατήσεις μέχρι τον φάρο, το χαρακτηριστικό φάρο των Χανίων. Καλή βόλτα, αλλά η βόλτα ανοίγει την όρεξη. Ώρα για φαγητό. Εδώ στα άδυτα της κουζίνας, ο κύριος Αποστόλης. Γεια σας, κύριε Αποστόλη. Καλώς ήρθατε. Ωραία, σούπερ εδώ ψαροταβέρνα. 40 χρόνια στα Χανιά.
υπέρτατη αστακομακαρονάδα, φίλε. Σε ένα πανέμορφο μέρος στην άκρη του Ενετικού λιμανιού, κάτσαμε για φαγητό και πάμε να φάμε τη θάλασσα. Μια καταπληκτική κακαδιά με ροφό και μια τιτανοτεράστια αστακομακαρονάδα. Το τραπέζι μας συμπληρώνουν τα μαναγκάθι βραστό, το ντόπιο υπερηγιεινό πράσινο λαχανικό και έχουμε και μια χωριάτικη σαλάτα με ντακάκια. Ωραία, νομίζω θα ξεκινήσω με σουπίτσα. Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και μπείτε στο bletsas.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια μας. Ο καιρός είναι πολύ ζεστός, ότι πρέπει για να πάμε να βουτήξουμε στη θάλασσα. Πάμε στην Αγία Μαρίνα. Φτάσαμε, πάμε στο beach bar, αλλά πρώτα να εφοδιαστούμε με απαραίτητο εξοπλισμό. Να, αυτό εννοώ. Όχι ακριβώς. Ωραία, να είμαστε. Σαν δελφίνι. Είμαστε εδώ με τον Βαγγέλη και τον Οδυσσέα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε flyboard. Τι είναι το flyboard? Είναι ένα water personal train. Θα πετάξω ψηλά, πάνω από το νερό. Άμα θες και 18 μέτρα. 18 μέτρα και πώς έχω αυτή την ισχύ για να πετάξω στον αέρα? Από το jet ski. Θα χρησιμοποιήσω τη δύναμη του jet ski για να βρεθώ στον αέρα. Και τον ποδιό σου. Θα απογειωθείς. Θέλω και εγώ να κάνω κάτι. Θα νιώσεις σαν τον Iron Man. Τέλεια. Απόψε. Φύγαμε. Στην αρχή ομολογώ δυσκολεύτηκα λιγάκι και μέχρι να πάρω το κολάι έφαγα κάτι σαβούρες, κλάφτα χαράλαμπε. Όταν τελικά στάθηκα στα πόδια μου ένιωσα μαγικά, σαν να πετάς. Τέλεια, ήταν εμπειριάρα, Οδυσσέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν φανταστική αίσθηση να πετάς στον αέρα. Δεν σε πιάνω, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να δοκιμάσει. Πολύ και... εύκολα, πολύ ασφαλές παιχνίδι. Τέλεια. Και από ό,τι είδες, στα 5 λεπτά ήσουν στον αέρα. Ωραία, πού σας βρίσκουμε εσάς? Στην παραλία του Σταλού, δίπλα στα Χανιά, από Δεύτερη Κυριακή. Είμαστε από 12 έως 8 ώρα το βράδυ. Και πληροφορίες και στο site μπορεί να βρει κάποιος. Πληροφορίες στο site μπορεί να βρει, υπάρχουν και το jetpack, υπάρχει και το hoverboard, υπάρχουν παιχνίδια διάφορα. Και έχω μάθει, είστε ομάδα που πηγαίνετε σε όλη την Κρήτη, κάνετε γκρομές με water sports κτλ. Είμαστε γενικά μια ομάδα, όλα τα παιδιά από την Κρήτη και πηγαίνουμε παντού. Ωραία, και έχετε οργανωθεί πολύ καλά και προσφέρετε τις καλύτερες εμπειρίες στους ταξιδιώτες. Και όχι μόνο, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Άντε. Καλά να περνάτε, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πυράλ, φίλε, πυράλ!
Είναι κριτικό αναψυκτικό. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά μου φάνηκε ενδιαφέρον. Πυράλ. Καλή φάση. Ώρα για σνακ. Σπαγανά κριτσίνια με χαρούπι. Τέλεια θάλασσα, φρέσκο χυμός πορτοκάλι, ώρα δίπλα στο νερό, γαλάζια σημαία στην παραλία, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τέλεια. Πίνουμε την πορτοκαλάδα και πάμε για φαγητό. Μετά από μια τέτοια φανταστική βουτιά και άραγμα στην αιώρα, η ώρα για φαγητό! Ναι, θα φάμε τώρα και τα παιδιά εδώ είπα θα με περιποιηθούν και θα μου φτιάξουν τρεις φανταστικές σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Έχω μπροστά μου μια φανταστική σαλάτα πανδεσία λαχανικών με σολομό μπρικ και γαρίδες και έχει πάνω συναπόσπορο, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης έχει μια σως από αγριοράπανο. Θα το δοκιμάσουμε τώρα, εμένα μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το κρατσανιστό. Αυτός είναι ροφός και είναι ντόπιος ροφός, εδώ πίσω από το νησάκι έχει ψαρευτεί. Τυλιγμένος με προσούτο, κάθεται πάνω σε ένα φυλάφι ριζότο με ταπόδι, σάλτσα από ωστρακοειδή. Και εδώ πέρα βλέπω κάτι χτένια, ένα πουρέ από αρκά. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα ψαρονέφι, το οποίο έχει μέσα απάκι κριτικό και από πάνω γραβιέρα γρατιναρισμένη και αυτή κριτική baby πατάτες. Κάνα μελωμένα κρεμμύδια, βολβούς και αυτό εδώ πέρα κάθεται πάνω σε βλήτα και πιπεριές. Τι να πω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πιάνω μαχαιροπύρουνα και ξεκινάω. Καλή μας όρεξη. Τέλεια. Γεια μας. Είναι αλήθεια πως αυτή τη θάλασσα των Χανίων δεν τη χορταίνεις ποτέ. Εμείς όμως τώρα αναχωρούμε. Μπαίνουμε στο αμάξι μας και επιστρέφουμε στην πόλη των Χανίων. Η βόλτα μας στα Χανιά θα μπορούσε να μην έχει μία στάση για καφέ. Και ήρθαμε για καφέ στο κατάλληλο μέρος. Έχει εκπληκτικούς καφέδες. Έχω μπροστά μου τρεις εσπρέσο. Ο ένας είναι σκέτος, κλασικός, αρωματικός, πολύ γευστικός, πάρα πολύ ωραίος. Και έχει και δύο οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γεύση. Ο ένας είναι με κίτρο λεμόνι και ο άλλος είναι με αποξηραμένα φρούτα και σοκολάτα. Και δεν ξέρεις ποιο να πυροτοπιείς. Μάλλον θα πιω τρεις και θα πάρω σούπερ ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Ωραία, έρχεται το γλυκό. Μπάλα σοκολάτας. Δεν λέω τίποτα. Δείτε το.
Α, εδώ έχει ωραίο φαγητό, έχει ωραία μπέργκερ, τα οποία τα σερβίρουν και σε μικρά, αν θες να τα μοιραστείς με την παρέα ή να φας από όλες τις γεύσεις. Έχει ωραίες σαλάτες και έχει και fish and chips που τα βάζουν σε ξυλάκια σαν να είναι παγωτό. Τέλεια φάση. Γεια! Τα λέμε. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία ήτανε. Πάμε βόλτα τώρα, να κάψουμε καμιά θερμίδα. Αυτό είναι το κάστρο των Χανίων, το Καστέλι. Με τεράστια, απόρθητα τείχη για να προστατεύεται η πόλη από τους εχθρούς. Αυτό ήταν το μνημείο ή μνήμη των θυμάτων του ναυαγίου του πλοίου Ηράκλειο που έγινε το 1966 στη Φαλκονέρα, εδώ, ανοιχτά των Χανίων. Αυτή εδώ η περιοχή λέγεται Σπλάτζια και αυτή εδώ η πλατεία λέγεται 1821. Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος Πλάτζιας. Έχει και μιναρέ και καμπαναριό. Ωραία πλατεία με φανταστικό πλάτανο, ιδανική για καφέ. Εμείς όμως πάμε για φαγητό κάπου εδώ κοντά. Έχουμε κάτσει σε ένα σούπερ φανταστικό μαγειρίο, το οποίο έχει έναν υπέροχο ευχάριστο χώρο. Είναι κάπως μοντέρνο, αλλά το φαγητό πάρα πολύ σπιτικό, παραδοσιακό και πεντανόστιμο. Εδώ τρως φαγητό σαν της μαμάς. Εδώ έχει κυρίως φαγητά με όσπρια, με λαχανικά, με ψάρια και θαλασσινά, έχει και κάποια με κρέας. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε αυθεντική μεσογειακή κουζίνα. Από όλα τα ωραία που έχουν εδώ, μου φέρνει να δοκιμάσω τρία υπέροχα πιάτα. Ένα υπέροχο χταπόδι με λαχανικά, βλέπω ότι έχει μανιτάρια και πολύχρωμες πιπεριές. Ρεβίθια, όχι πολύ κλασική εκτέλεση, λίγο διαφορετικό με μανιτάρια και πιπεριές. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Και φανταστικό χανιώτικο μπουρέκι. Α, και θαλατούλα έβραστα, ντόπια λαχανικά. Ωραία για φαγητό. Πάμε βόλτα στην παλιά πόλη των Χανίων. Θέλω και εγώ φιστίκι. Φιστίκι. Όχι. Εγώ δεν έχω. Καλά, πάρε. Δώσε μου και εμένα ένα φιστίκι. Ευχαριστώ για το φιστίκι. Κέρδισα φιστίκι. Ωραία, γιατί δεν έχω φάει και πολύ σήμερα. Ωραίο. Αυτή είναι η οδός Θεοτοκοπούλου, πιο βασικός δρόμος στην παλιά πόλη των Χανίων. Έχει πάρει το όνομά της από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Καταγωγή Κρήτη, ο Ελ Γκρέκο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι, αλλά εδώ μου φαίνεται ότι γέρνει λίγο αυτό το κτίριο. Σαν το πύργο της Πίζας είναι.
Στην καρδιά της γοητευτικής παλιάς πόλης των Χανίων βρίσκεται ένα από τα καλύτερα μπουτίκ ξενοδοχεία όχι μόνο της πόλης των Χανίων, αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Αυτό το μικρό υπερπολιτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων είναι τοποθετημένο εντός ενός βενετσιάνικου αρχοντικού του 16ου αιώνα. Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του ξενοδοχείου είναι το φαγητό. Εδώ είτε φας πρωινό, είτε έρθεις για μεσημεριανό ή δείπνο, ανακαλύπτεις μια μοναδική γευστική εμπειρία. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με αγνά και ποιοτικά υλικά, μαγειρεμένα με αριστοτεχνικό τρόπο από την ομάδα του εστιατορίου. Φτάσαμε στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Εδώ έχει πάντα κόσμο, οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Εκεί ήμασταν πριν, στην άκρη με τη σημαία. Μπήκαμε στην παλιά πόλη, κάναμε όλο το γύρο και ξανάρθαμε εδώ. Όπως και να βολτάρεις εδώ γύρω, πάντα ωραία είναι. Και ποτέ δεν χάνεσαι γιατί καταλήγεις στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Εδώ είναι η πιάτσα των αλογοταξί. Από εδώ παίρνεις την άμαξα και πας βόλτα στην πόλη των Χανίων, το πιο όμορφο μέσο. Έχουμε και ξενάγηση από τον κύριο Αντώνη. Ωραία εμπειρία η βόλτα με την άμαξα, αλλά ακόμα πιο φανταστική εμπειρία θα είναι να πετάξουμε πάνω από τα Χανιά και να δούμε την πόλη από ψηλά. Θα το κάνουμε μετά, μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Στάση για φαγητό για εμάς, εμείς φάγαμε εδώ πριν, ας έχουμε μακαρονάδα και καβιά. Τώρα τρώει ο Στίβεν, το άλογό μας. Ευχαριστούμε πολύ! Παρακαλώ! Γεια σας! Σουρουπόνι, ώρα για φαγητό. Πάμε να φάμε στην καλύτερη ταράτσα των Χανίων. Μέθα στο πιάτο, το παλιό λιμάνι, το πιάτο μας θα γεμίσει με εκπληκτικές δημιουργίες του σεφ. Έχουμε παραγγείλει μια άχινο μακαρονάδα με ζυμαρικά ολικής, μια φανταστική σαλάτα και για κυρίως ένα πιάτο με χοιρινό λαιμό και σάλτσα από χαρουπόμελο. Ντόπιο, τέλεια. Απολαμβάνουμε και τη θέα και το φαγητό μας. Για επιδόρπιο μια φανταστική πανακότα με στρέζελ αμυγδάλου και μια φανταστική σάλτσα με φρούτα του δάσους. Εδώ ράσμπερι, έχει φραγκοστάφυλλο και έχει και δροσουλίτη. Ο δροσουλίτης, αγαπημένος δροσουλίτης. Α, η πανακότα είναι αρωματισμένη με βανίλια Μαδαγασκάρης. Φαίνονται τα κομματάκια. Ωραίο. Δεν θέλω να το χαλάσω. Ωραία. Απόλαυσα το τέλειο φαγητό, πάω να απολαύσω και τη θέα. Νύχτωσε, αλλά εμείς δεν φεύγουμε, κατεβαίνουμε κάτω ακριβώς από εκεί που φάγαμε για να πιούμε ένα ποτάκι. Εδώ βρίσκεται ένα από τα καλύτερα κοκτέιλ μπαρ των Χανίων.
Καλή φάση. Ωραίο. Λοιπόν, έχει και σοκολάτα πάνω. Έχει ένα κουταλάκι από σοκολάτα. Τα Χανιά φημίζονται για τη νυχτερινή τη ζωή. Κάθε μέρα της εβδομάδας, ακόμα και Δευτέρα να είναι, έχει κόσμο. Η κλασική βόλτα από το παλιό λιμάνι έως το ανοιχτό λιμάνι είναι μαγική. Απ' τη μία μεριά, όμορφο σκηνικό, υπέροχες εικόνες. Απ' την άλλη, πάρα πολλές επιλογές για να διασκεδάσεις. Χαίρετε! Τι κάνουμε? Καλώς ήρθατε. Πω, τι ωραία πράγματα έχετε εδώ. Πολύ κοντά στο κέντρο των Χανίων, στην πλατεία Ελευθερίας, εδώ είναι τα δικαστήρια. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος που έχει μεγάλο χώρο έξω και τεράστιες οθόνες. Εδώ, όταν παίζει αγώνας, γίνεται χαμός. Εδώ μπορείς να φας και ψητά της ώρας, γύρους και τέτοια πράγματα. Μπορείς να φας και μαγειρευτά φαγητά και μεζέδες. Και φτεδάκια, ντολμαδάκια κριτικά. Είναι γαλατζή με πολλά μυρωδικά. Καλτσούνια εδώ πέρα και με τυρί και με σπανάκι. Κολοκυθοκεφτέδες, φέτα ψητή και ψητά λαχανικά. Ο ναός του κάθε πεινασμένου. Ωραία, και έχουμε μια αποκλειστικότητα. Θα κάνουμε μια συνέντευξη τώρα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Κύριε Τσίπρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια! Μετά την βόλτα μας στα νυχτερινά Χανιά, βρήκαμε το μέρος για να πιούμε ποτάκι και να διασκεδάσουμε. Και εδώ το μέρος έχει και ιστορική σημασία, που ήταν παλιά αποθήκες και εργοστάσιο επεξεργασίας σταφίδας. Ήταν κτίριο του συνεταιρισμού σταφίδας. Καλημέρα, αυτό πρωί φαίνεται. Πάμε για πρωινό. Ραβιέρα με μέλι. Αληθινό, κριτικό, γκουρμέ πρωινό. Καλή φάση. Τι άπαιχτα κύματα είναι αυτά!
Αυτή είναι η παραλία της Αγίας Μαρίνας, όταν φυσάει η βοριά σε έχει εκπληκτικά κύματα. Αράξαμε και ένα ποτάκι εδώ στο κρεβάτι παραλίας. Αυτό απέναντι το νησάκι είναι η Θοδωρού. Έχει ένα εκκλησάκι, αλλά γενικά είναι ακατοίκητη. Μπορεί να έχει κανένα κατσίκι, αλλά μέχρι εκεί. Σε αυτό το beach bar υπάρχει και πολύ καλό φαγητό. Αν είσαι στην παραλία και πεινάς, μπορείς να τσιμπήσεις κάτι. Και όχι απλά ένα toast ή ένα club sandwich, κάτι πιο προσεγμένο που έτσι αγγίζει και τα όρια του γκουρμέ. Εδώ ακριβώς δίπλα, πρακτικά στον ίδιο χώρο, βρίσκεται το μεγαλύτερο και καλύτερο νυχτερινό κέντρο των Χανίων. Αν είσαι της νυχτερινής ζωής και έρθεις στα Χανιά, πρέπει να περάσεις από εδώ. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Τι κάνουμε? Τέλεια, ωραία! Ήρθα εδώ να δοκιμάσω τα τέλεια φαγητά σας. Πολύ καλά κάνατε. Γεια σας! Όταν η παρέα έχει πολλά γούστα και δεν ξέρεις να διαλέξεις πίτσα ή σουβλάκι, έρχεσαι εδώ. Από τη μια μεριά το μαγαζί λειτουργεί σαν γυράδικο, έχει εξαιρετικά κρέατα που προπαρασκευάζονται εδώ και έχει από σάντουιτς, γύρους κτλ. Μέχρι φανταστικές ποικιλίες. Και από την άλλη αφεντική ιταλική κουζίνα με πίτσα λεπτή, μάστορα πιτσαγιόλο που πετάει το ζυμάρι στον αέρα. Και πραγματικά εδώ πέρα τρως και τα δύο σε φανταστική ποιότητα. Έχει και πολύ ωραία μπέργκερ. Είπα να χτυπήσω ένα γεωρεκτικό. Και σαλατούλα φυσικά, γιατί που θα φάμε αυτά, να φάμε και μια σαλατούλα έτσι για το ξεκάρφωμα. Μπεργκεράκι γεωρεκτικό, μια ποικιλία για κυρίως πιάτο και για επιδόρπιο την πίτσα. Λοιπόν, καλή όρεξη! Αυτή είναι η παραλία της νέας χώρας. Ήρθαμε εδώ για συγκεκριμένο λόγο. Ο Γιώργος.
Γεια σου, Ευτυχή. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σε βρήκαμε στο ίντερνετ. Έχεις δυνατό κανάλι στο YouTube. Ναι, και είσαι ο άνθρωπος Κρήτη από ψηλά. Με αυτό εδώ πετάς. Ναι, αυτό είναι το διδέσιο που κάνουμε τις πίσεις με τους επιβάτες. Πίσω κάθομαι εγώ το χειρίζομαι, μπροστά κάθε ο επιβάτης. Ωρε, φοβερό. Αυτό λέγεται παρατράικ. Είναι σαν ένα μικρό αεροπλανάκι. Και πάλι η αλεξίδωτο το δένεται με τον ίδιο τρόπο. Με αλεξίδωτο, απλά πιο μεγάλα τετραγωνικά λόγω φορτίου. Για να προσγειωθείς μετά, σβήνεις το κινητήρα ή απλώς. Όχι, ή... αφήνουμε λίγο τον γκάζι και σιγά σιγά χάνει ύψος. Το αέρας βοηθάει γενικά όταν έχει. Οι καιρικές συνθήκες που εμείς πετάμε είναι από άπνοια μέχρι 3-4 μποφόρ. Δηλαδή από εκεί πάνω είναι απαγορευτικό για εμάς. Τώρα πόσο έχει? Τώρα έχει 2 με 3 μποφόρ. Και κάνετε βόλτες κόσμο, δηλαδή όποιος θέλει έρχεται σε όλη την Κρήτη, ναι. Δεν πετάμε μόνο εδώ, πάμε Λαφωνήσι, Φαλάσσερα, έχουμε πολύ ωραία μέρη. Σε όλη την Κρήτη, Σαββατοκύριακα, διήμερα, τρίμερα. Πόση ώρα πετάτε? Είναι αναλόγως που πετάμε. Είναι γύρω στα 10 λεπτά, 20, μισή ώρα, αναλόγως το τι θέλουμε να δούμε με το κάθε επιβάτη. Τέλεια. Πώς είναι πάνω? Απίστευτα. Μόλις και εμείς τώρα πετάγαμε, ξαναπροσγειωθήκαμε. Ναι. Πεταγαδό με ένα φίλο. Θα πετάξουμε αυτό? Πιστεύω είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τα λόγια περιτεύουν. Μοναδική εμπειρία. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να πετάμε σε αεροπλάνα, αλλά σε αεροπλάνα δεν βλέπεις έτσι κάτω, δεν νιώθεις όπως νιώθεις εδώ. Θα έδινα τα πάντα για να μπορούσα να έχω αυτή την εμπειρία σε κάθε μέρος που επισκέπτομαι ως Happy Traveler. Ωραίο είναι να κάνεις βόλτες σε ένα μέρος που πας, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να πετάξεις εσύ στον ουρανό και να δεις την πόλη από ψηλά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εσάς που είδατε την εκπομπή μας. Στο επόμενο Happy Traveler συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Κρήτη και πάμε στα νότια του νομού Χανίων και συγκεκριμένα στα Σφακιά. Για την ώρα σας χαιρετώ, να είστε καλά, φιλιά πολλά, ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!